αυτός είμαι εγώ, ο Γιαννάκης. Με γνωρίζουν όλοι στη γειτονιά μου, γιατί είμαι συνέχεια στον δρόμο για ψωμί, για εφημερίδα, για παγωτό. Όπως καταλαβαίνετε, είμαι το θύμα των περιστάσεων, γιατί δυστυχώς έχω γεννηθεί τελευταίος. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που θα μείνουν τόσες πολλές γυναίκες σπίτι μας. Θα δω από κοντά τι είναι το string. Wow! Τι είναι μικρέ, γιατί δεν πας στο μπάνιο του μπαμπά? Είναι μέσα η Ελένη και μπορεί να είναι γυμνή. Δεν πάω, η θέση μου είναι λεπτή. Μάρκο, τα κορίτσια έχουν περίεργα πράγματα στο μπάνιο. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι για όταν περνάνε, ας πούμε, δύσκολες μέρες, καταλαβες. Λοιπόν, πήγαινε το γρήγορα εκεί που το βρήκες. Άιντε. Μπαμπά, δεν πας καλύτερα να δεις αν έγινε το φαΐ? Σκυλοπεινάσαμε και δεν πιστεύω να έχουμε πάλι αηδίες. Παιδιά, έτοιμα τα φασολάκια. Πάλι αηδίες έχουμε. Θα σου ρωτήσω κάτι. Εκεί θα καταλήξουμε, στην κατοίκον διδασκαλία. Λέγε. Αυτό, γιατί είναι? Πού το βρήκες αυτό? Στο μπάνιο. Αυτό είναι μάλλον της Εύας για τις δύσκολες μέρες. Δώστε μου εδώ. Όχι, δικό μου είναι. Τι έχει η Εύα? Τίποτα δεν έχει η Εύα. Έχει μια δύσκολη μέρα. Ξαφανίσου. Ορίστε. Για τις δύσκολες μέρες μου είπαν ότι είναι. Έχουν πάει στο Λονδίνο. Στη Νέα Υόρκη. Στην Αίγυπτο. Ενώ εμείς το πιο μακριά που έχουμε ταξιδέψει είναι τα Σπάτα και η Χλυφάδα. Μπαμπά, να σε ρωτήσω κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει μαζί μας η Ιφηγένεια στο Παρίσι. Πάει και τελείωσε. Άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Ρώτα με ελεύθερο τι θέλεις. Εσένα, το πουλί σου είναι μεγάλο ή μικρό? Κοίτα, σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις. Τι λες, παιδί μου, φάει το φαγητό σου εκεί πέρα. Κάτι απορίες που έχει. Μπα. Κατάλαβα, μικρό είναι. Τι να μου πει, δηλαδή, εγώ είμαι πιο πανίκη. Νάτι, ναυμαχία τη Σαλαμίνα. Θα είσαι πιο ευγενική μαζί. Μπαμπά, τσιμπάνε! Πού είχαμε μείνει? Στην αδερφή σου είχα μιλήσει. Τρώτε. Ναι, εσένα περιμέναμε. Μπαμπά, τι ξυρίζουν αντίρροες μηχανή? Έχεις κάτι απορίες και εσύ όλες όλες? Ξυρίζουν οι κοπέλες στα πόδια τους. Και να μην ξαναπάρεις πράγμα των κοριτσιών. Άντε, μπράβο. Ροζ μηχανή, μου κάνει εντύπωση. Απ' όλα, μαύρο τσούκαλος. Μαύρο... Τσούκαλος. Τσούκαλος. Έτσι. 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 Σήκωσε το τηλέφωνο. Ναι. Μπαμπά είναι από την ασφάλεια. Πες ότι δεν είμαι εδώ, δεν είμαι εδώ. Ο πατέρας μου λέει ότι δεν είναι εδώ. Σου πάρω διάλο στον πατέρα. Πόσο είναι? Πόσο? Σκούρα τα πράγματα, ε. Γραφική, παιδί μου, εσύ. Εμένα αυτή είναι η αυλή μου. Θα τα πετάξω να κάθε προσχολήτης από την πολυθρόνα μου και θα κάτσω εδώ να διαβάσω την εφημερίδα μου. Τι σημαίνει, Ελένη? Τίποτα, πάω να φέρω την εφημερίδα σου. Εσείς εκεί θα μείνετε? Τι έγινε αυτό, ήταν? Δεν έχει άλλο. Τελείωσε. Τα λεφτά μας πίσω. Μπαμπά, μπαμπά! Τι συμβαίνει, παιδί μου? Δεν έχει χαρτί. Δεν σου έχω πει να κοιτάς αν έχει χαρτί πριν κάτσεις? Γιατί δεν κοίταξες? Κάτσε εκεί τώρα να υποστείς τις συνέπειες των πράξεών σου. Αν σε απατούσε η Ελένη, θα τη σκότωνες? Όχι, βέβαια. Εγώ πάντως θα τη σκότωνα. Δεν τα σηκώνα. Για πες μου, ποια από τα δυο να βάλω? Αυτό. Κι εγώ αυτό θα διάλεγα. Έχεις ραντεβού με καμιά γκόμενα, μήπως? Ναι, αλλά θα ήθελα να μείνει μεταξύ μας. Όχι, ετοιμάζω ένα επίσημο τραπέζι για την Ελένη. Γιατί? Γιατί είναι η επέτειος του γάμου. 2 μήνες που παντρευτήκαμε. Θυμάσαι που παντρευτήκαμε? Ναι, θυμάμαι. Φεύγεις τώρα που θέλω να κατουρίσω. Πας γυρεύοντας, θα θέλει ο κόλος σου, μου φαίνεται. Ακούει το παιδί. Μιλήστε ελεύθερα, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Τέτοια ώρα μόνο οι Φίφοι κάνουν ντους. Θανάση. Τι είναι, καλέ μου πατέρα? Τίποτα, καλέ μου γε.
Πήγαινε στο μπάνιο να κάνεις ένα κρύο ντους. Γιατί? Πήγαινε στο μπάνιο να κάνεις ένα κρύο ντους, καλέ μου, γε! Έφυγα. Τι έγινε? Πάσχα, Χριστούγεννα, γιορτή δική μου των παιδιών. Δεν πέρασε γιορτή που να μην στείλει κάρτες και δώρα. Σαν να μην έφυγε ποτέ. Γεια σου οικογένεια! Γεια σου πατέρα! Γεια σου πατέρα! Μην ανησυχείτε, Εύα μου. Φίφη μου, κοριτσάκι μου. Αχ, γιονάκι, γιονάκι. Ανάση. Δεν υπάρχει κανένας άλλος, ωραία. Ανοίξτε, πάω να πλώσω. Γιατί μας φίλησε όλους? Μήπως θα έρθει δανεικά. Ούτε ένα αστείο δεν μπορούμε να πούμε σε αυτό το σπίτι. Έχει πάρει το χιούμορ του πατέρα του. Δυστυχώς. Εφτάνει πια, φέρε! Έλα, άφησα το λίμα! Εφτάνει πια! Υπομονή μου, ξεντρέθηκε! Αγόρια είναι ή κορίτσια? Αγόρια είναι. Πού, απογοητεύτηκα. Δεν πειράζει, Θανάση. Θα έρθει άσπρη μέρα και για μας. Υπομονή. Θα τους τα πω ένα χεράκι. Μήπως να καλέσουμε την αστυνομία. Την αστυνομία. Την αστυνομία τώρα να καλέσουμε για κάτι παιδάκια. Καθαρίζουμε μόνοι μας. Καλημέρα, μπαμπά. Καλημέρα, παιδί μου. Θα σε ρωτήσω κάτι. Ρώτα ελεύθερα ό,τι θέλεις. Γιατί δεν σε ακούν αυτοί οι γείτονες? Γιατί δεν είναι πολιτισμένοι και δεν έχουν μάθει από το σπίτι τους να σέβονται τους άλλους. Και όσοι δεν είναι πολιτισμένοι κάνουν ό,τι γουστάρουν. Δυστυχώς. Και κοιμούνται ως το μεσημέρι και διασκεδάζουν όλο το βράδυ. Δυστυχώς. Δηλαδή, σας πλακώσαν στο ξύλο. Όχι, τους μίλησα αυστηρά αλλά πολιτισμένα. Κατάλαβα, σας πλακώσαν στο ξύλο. Ας φάω τώρα. Από σήμερα, τα αγόρια αυτού του σπιτιού θα κάνουν μπάνιο με κρύο νερό! Εγώ που πάω τα κάνω ντους με κρύο νερό, μετά βήχω. Εσύ θα κάνεις με ζεστό μέχρι να δούμε τι θα γίνει και με σένα. Λοιπόν, άκου να δεις τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο. Θα κάτσουμε στο κρεβάτι και δεν θα σηκωθούμε με τίποτα, Θα κλειδωμανταλώσω και την πόρτα να μην μπει κανείς. Να ο πρώτος. Μπομπά, να κάνω μια τελευταία ερώτηση. Άμα είναι τελευταία, κάτι, σε ακούω. Τι είναι οργασμός? Οργασμός είναι όταν δύο άνθρωποι είναι πάρα πολύ αγαπημένοι και είναι συνέχεια μαζί και αισθάνονται έτσι σαν να τους γαργαλάνε και γελάνε και βλέπουν πυροτεχνήματα και ακούνε μουσικές. Αχ, τέλεια, μπορώ να έχω ένα τέτοιο? Δεν μπορείς να έχεις ένα τέτοιο γιατί δεν είναι ακόμα, δεν μπορείς ακόμα. Γιατί κοίταξε, είναι... Θα σου εξηγήσω κάποια άλλη στιγμή, εντάξει? Καλά, πάω να ρωτήσω κάποιον που ξέρει. Εγώ δεν νομίζω ότι μαλακώνεις. Απλά νομίζω ότι δεν είσαι το ζώο που ήσουν πριν. Και ξέρεις κάτι, έτσι μου αρέσει περισσότερο. Συμφωνώ. Ποιος σου μίλησε εσένα, ρε? Κανείς. Εκφράζω την άποψή μου. Μεθαύρο έχω γυναίθλια και θα τα γιορτώσω κάπου έξω. Σε φασφουντάδικο για μένα, γύρω στα 160 ευρώπουλα, το πολύ 200. Τζάμπα θα σου έρθει. Πολύ καλή τιμή. Τι πολύ καλή τιμή, αγόρι μου, τι πολύ καλή! Μπαμπά, ο Μάρκος έχει φύγει από το σπίτι και έχει αφήσει αυτό το σημείωμα. Δεν λέει που πάει. Ο Μάρκος. Ναι? Μάρκο? Δεν είμαι ο Μάρκος, ο Γιαννάκης είμαι. Ο Μάρκος έχει φύγει από το σπίτι και έχει αφήσει το κινητό του εδώ. Άμα μεγαλώνουμε, αλλάζουν τα πράγματα. Έτσι γίνεται. Μετά... θα έρθουν και τα άλλα. Τα κομμενελίκια εννοείς? Ακριβώς. Πήγαινε να ετοιμαστείς, άντε. Άμα όμως μου αρέσει καμία. Να μη σου αρέσει καμία, πήγαινε. Έλα, άντε, μπράβο. Έχω τον ένα, θα έχω και τον άλλον. Ευτυχώς εσύ αργείς ακόμα. Καλά, μην το λες. Έγινε κάτι? Έλα μέσα, άντε. Κατούρα. Άντε, θα κατουρίσεις ή θα το κουβεντιάσουμε? Δεν μπορώ, γιατί θα δείτε το πουλί μου. Σιγά το υπερθέαμα. Give me 5. Give me 4. Give me 3. Ηρέμησε. Είναι όπως κάνουμε. Γεια σου, μεγάλε. Ναι, μωρέ, είναι όπως λέμε. Γεια σου, μεγάλε. Και γιατί να πεις γεια σου, μεγάλε, και να πεις γεια σου, ελεύθερη πατέρα. Εμείς τον πατέρα μας τον φωνάζουμε με το όνομά του και τελείωσε. Εγώ θα σε φωνάζω μπαμπά σε όλη μου τη ζωή. Εντάξει, μεγάλε. Τι τα θες τα ντοκιμαντέρα, Διονύση? Θες λίγο ποδόσφαιρο όπως πάντα. Μην κάνεις και συνειρμούς. Έχει δίκιο, μεγάλε. Τρώμε τώρα. Για να είσαι έτοιμος. Έτοιμος. Είστε έτοιμοι? Ναι. Πάμε. Μπράβο, Μάρκο.
Μπάρκο. Τι μπράβο, Μπάρκο. Να κάνω τώρα και τον πρίγκιπα. Να σου βοηθήσω να μάθει πιο καλά τον ρόλο σου. Εντάξει, να αρχίσουμε από την αρχή. Όχι, να πάμε από εκεί που έχει βγει στο μπαλκόνι, εκείνο σκαρφαλώνει και σου δίνει ένα φιλί. Εντάξει. Ήρθα να σου δώσω ένα φιλί για καληνύχτα. Δώστε μου. Δεν το έκανα καλά. Να το ξανακάνω. Ας το ξανακάνουμε. Εντάξει, αρκετή πρόβα κάνουμε για σήμερα. Yes, yes, το πέτυχα. Yes, 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 yes. Το πέτυχα, το πέτυχα. Μπαμπά, η Παυλίνα και εγώ αποφασίσαμε να παντρευτούμε στα αλήθεια. Θα παντρευτούμε αργότερα όμως, εντάξει. Καλά, θα το κανονίσω εγώ. Ποιος θα το κανονίσει? Εσύ. Α. Ας το δω, να δούμε πώς είναι αυτό. Α, ωραία, εσύ είσαι γυμνή. Wow! Αν κάποιος μου έλεγε κάτι τέτοιο, θα του ορκιζόμουν αιώνια αγάπη. Κι εγώ. Ναι, κι εγώ. Κι εγώ. Παιδιά, τι... Έλα, βρε, αγάπη μου, ξέχασε το πια. Πάει, πέρασε. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Και δεν θα του ξαναμιλήσω ποτέ. Μια γυναίκα αγάπησα κι εγώ στη ζωή μου. Ποια γυναίκα, βρε, και ποια ζωή σου? Πήγε να φέρεις τη ζάντα σου να αργήσουμε. Και μετά θα μου διαβάσει τον Κοντουροβιθούλη. Τον Τζακ και τη Φασολιά. Τους μουσικούς της Μπρέμης. Τον Δον Κιχώτη. Τον Ιβανόη. Τον Βάτραχο που έγινε πρίγκιπας. Και τη Σταχτοπούτα. Ποιοι είναι όλοι αυτοί? Μόνο έτσι θα σε συγχωρέσω. Μια φορά και έναν καιρό. Καλά του πας, συνέχισε. Πατέρα, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Τι? Και πού ξέρεις εσύ τι νομίζω? Πατέρας μου είσαι, δεν σε ξέρω. Έλα έξω να σου μιλήσω. Έλα έξω γρήγορα. Εσύ εδώ θα κάτσε, πιάσε τα σύρι, πέρασε και εσύ έξω. Βάλεσε τώρα την μπλούζα από το σουτιέν, να δούμε τι θα καταλάβεις. Τώρα έχει καβαλήσει λίγο και... Το έβγαλα! Τι το έβγαλες, το άσκησες! Δεν ήταν σκισμένο, έτσι δεν τα φοράτε εσείς τώρα. Τίποτα από τα τρία δεν κράτησε όμως ποτέ του. Τα έκανα θάλασσα, Σκατά τα έκανες. Πάμε στην αποθήκη να βγάλω τα νεύρα να τα κρυπήσω εκεί πέρα τα πράγματα. Όχι! Τι όχι, παιδί μου, θες να έρθεις μαζί μου να βοηθήσεις? Όχι, γιατί με πονάει η κυλίτσα μου. Πού σε πονάει? Εδώ. Πάμε γρήγορα να σε βάλω στο κρεβάτι σου. Ναι, να με πας στο κρεβάτι μου, γιατί σε λίγο θα αρχίσω να σφαδάζω. Έλα, Γιαννάκη, παιδάκι μου, να σου βάλω να φας λίγο λαπά. Από τι τον έπαθες στον κυλόπονο, μικρούλη? Από έρωτα. Τι εννοείς, παιδί μου, από έρωτα? Χοντρή καψούρα. Οικογένεια, γεια σας. Καλώς το. Τι σας έφερα? Τι είναι αυτά? Τρίγωνο πανοράματος. Πόσα? Πέντε. Ποιος θα τα φάει όλα αυτά, ρε θύε? Καλό, ε! Όρεξη να έχετε να τρώτε! Να πεις αυτό την ηλίθιο το μάκι να αλλάξει να παίξει 4-4-2. Μα αυτό παίζει. Και να συνεχίσει να παίζει αυτό. Και να βουτήξει κάποιο μέσα στην περιοχή να πάρουμε κανένα μπέναλτι μπάσκετ και την πρώτη μέρα. Άντε, μπράβο. Σοβαρή ομάδα. Τι είναι, παιδί μου, τι είναι? Δώσε ένα μπέναλτι στο Μίτσο. Το βάλε. Δεν το χτύπησε ακόμη. Τι περιμένει, να συντέψει? Πήγαινε, πα να το χτυπήσει γρήγορα. Και σε κρίση του αρθρώπου, τι έγινε. Πήγαινε, πήγαινε. Μίτσο, χτύπα το. Σημαίνει κάτι? Υπάρχει καθόλου μπέικον? Υπάρχει, Διονύση. Έγινε κάτι, θα μας αφήσει να φάμε? Επειδή ήμουν μοναχοπέδι. Τώρα βέβαια εσύ δεν είσαι μοναχοπέδι, αλλά τώρα καταλαβαίνεις. Ελένη, βγαίνεις τώρα γιατί θέλω να κάνω κακά μου? Τι ώρα? Δεν έχουν ώρες αυτά. Σωστά. Το σημαντικό είναι να πέρασες εσύ καλά, Γιαννάκη μου. Καλά, δεν μπορώ να πω. Και να ξέρεις ότι από εδώ και πέρα κάθε εβδομάδα σε πηγαίνουμε θέατρο, σινεμά. Καλά, καλά, εντάξει. Εμένα να με ξεχάσετε. Πότε θα στολίσουμε το δέντρο? Σήμερα, αύριο θα στολίσουμε και το δέντρο. Αυτή τη βιασύνη που σας φτιάχνει να στολίσουμε το δέντρο τόσες μέρες νωρίτερα δεν την καταλαβαίνω. Ποια βιασύνη? Σε τρεις μέρες έρχονται τα Χριστούγεννα. Πού ζείτε εσείς? Δεν το πιστεύω αυτό που ζω. Ρε Γιαννάκη, τραβά βούτανα κατάλογο να δούμε. Μα μπαμπά. Βούτανα κατάλογο σου να κάνουμε τη δουλειά μας τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μπαμπά, να βοηθάμε, αλλά να βγάζουμε και το κατή μας όπως λέει ο Θανάσης. Θείο. Ωραία που καταντήσαμε. Να λαμβάνουμε τον ανεψιό μας για να μας κάνει χάρη. Πού είστε? Κύριε Μάκη. Αγόρι μου, δεν έχω λεφτά πάνω μου. Δεχόμαστε και επιταγές. Καλό, ε! Α, Γιαννάκη, και εκεί. Κάνε μια ευχή γρήγορα. Να με θέλουν όλα τα κοριτσιά της τάξης. Άρα, Γιαννάκη, μέσα στο μυαλό μου είσαι. Και εμένα. Να εξαφανιστεί ο τύπος να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία.
Α, και να πάρει και το πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Να πάει επιτέλους κάτι καλά στη ζωή μου. Να είμαι ερωτευμένη και ήρεμη ταυτόχρονα, γίνεται. Α, και να πάρει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Να μεγαλώσει το στήθος μου κατά δύο νούμερα τουλάχιστον. Α, και αν είναι να πάρει κάποιος το πρωτάθλημα, ας το πάρει ο ΠΑΟΚ. Ας μη μεγαλώσει άλλο το στήθος μου. Πού θα πάει αυτή η ιστορία? Να μεγαλώσει το στήθος της Αφρούλας κατά τρία νούμερα τουλάχιστον. Όσο για το πρωτάθλημα, ας το πάρει ο καλύτερος. Να με ερωτευτεί μία ψηλή ξανθιά με στήθος νούμερο 4. Όσο για το πρωτάθλημα, χαίστηκα ποιος θα το πάρει. Θανάση, θα είναι τόσο επικίνδυνα τελικά στο βουνό? Πολύ επικίνδυνα. Να φανταστείς, θα έχει και κορίτσια. Και γιατί δεν το λες τόση ώρα? Το καλύτερο μου κρύβεις. Δεν την μπορώ αυτή την τύπησα, δεν την μπορώ, με διαολίζει. Για ποια λες? Για μία που έχει σκουλαρίκια στα χείλη. Και αυτή τρελή είναι. Θα αφήσουν να σας καπελώσουν τα φερφερικιά ένα τόσο γελίο συγκρότημα με ένα τόσο γελίο όνομα με μία που είναι απλά από μίμηση γιατί έβαλε δύο στρασάκια σαν και εμένα. Εσείς είστε κρουπάρα, ρε. Κρουπάρα. Ναι. Τι σχέση έχετε εσείς, ρε, με αυτούς? Για το δικό μας το συγκρότημα, λες? Πάντα. Πάντα. Φερφερικιά. Φερφερικιά. Μήμα σας και Beatles να το έβγαζαν το συγκρότημα, τα ίδια θα έλεγε. Πήγαινε λίγο πιο εκεί. Γιατί? Πήγαινε λίγο πιο εκεί. Θα κοιμηθώ μαζί σου για να μην είσαι μόνος και φοβάσαι. Άντε, κοιμήσου. Πιάσε το popcorn. Αυτά είναι. Αυτά. Λίγο ανάλατα είναι. Τέλειες διακοπές, αλλά. Εδώ είστε μόρτες. Κάντονε σταύρο, κάντονε, έβαλε το φωτιά και κάφτονε. Σωστός. Για χαραντάν και τα κουκιά μπαγλάν. Τι είπατε αυτός? Γιαννάκη, παιδί μου, τι κάνεις, είσαι καλά? Πολύ καλά, μπαμπά. Και να με φωνάζετε Γιάννη, σας παρακαλώ. Αυτό το Γιαννάκης κάνει κάτι. Άκου, Γιαννάκη, παιδί μου. Γιάννη, παρακαλώ! Εμείς όμως κάθε φορά που τσακωνόμαστε, τα βγάζουμε παράρτημα στη γειτονιά. Γι' αυτό δεν ξέρω για πόσο ακόμα θα μείνουμε ενωμένοι. Πρόσεκα, ημένε μου. Ποιο το κάνει αυτό, ρε παιδιά? Γεια σου, πατέρα. Γεια σου, παιδί μου. Ελένη, κάτι είπες για Θεσσαλονίκη. Ποιος έρχεται από τη Θεσσαλονίκη? Ο Παναγιώτης Ψωμιάδης. Μη βάζεις ιδέες, μη βάζεις ιδέες. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Ρώτα, παιδί μου. Αυτό για τον Ψωμιάδη ισχύει? Όχι, βρε γόρι, ένα αστείο κάναμε. Α, γιατί τρόμαξε. Σόπα, γόρι, σόπα. Εμείς είμαστε. Ο Γιαννάκης είναι ο μικρός μας. Μόνη, Βιρκινία, μόνη. Δυστυχώς, Ευγένεια, δυστυχώς. Το κέρατο ηρεμείς μόνο όταν το ανταποδώσεις. Μόνο τότε ηρεμείς. Συγγνώμη, εγώ να ρωτήσω κάτι. Ναι, πουλάκι μου, να ρωτήσεις. Κερατώνει κάποιος τέτοια γυναίκα? Είναι δυνατόν? Θα τρελαθούμε τελείως. Ηρέμησε, παιδάκι μου. Δεν μιλάμε, αλλά Κοίτα τι έκανες. Σταματάει ο γάμος. Ποιος είναι έγκυος? Τελευταίοι θα τα μαθαίνουμε, ρε παιδιά. Stop! Μπαμπά, να σε ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω τι θέλεις, παιδί μου. Φέτος θα πάμε όλοι μαζί διακοπές. Ποιοι όλοι μαζί? Οι δυο μας έχουμε μείνει. Ξέρω τι θα κάνουμε, θα δούμε. Γιατί θα πάει ο Φώτης στη Μύκονο και έλεγα να πάω μαζί του. Μη χειρότερα. Τι άλλο θα ακούσεις από το σπίτι? Πώς τσιμπάς έτσι, ρε μπαμπά? Ροφός είσαι. Πάω τελικά να κοιμηθώ στο σαλόνι. Μπαμπά, επειδή άκουσα τι λέγατε, να ξαπλώσω δίπλα σου. Ξάπλωσε, παιδί μου, αφού άδεια είναι η θέση. Καμιά φορά οι γυναίκες θέλουν χρόνο για να σκεφτούν τα αυτονόητα. Ναι, ναι, θέλουν χρόνο. Και να νομίζουν ότι πήραν τις αποφάσεις αυτές. Ναι, έτσι γίνεται. Εδώ που τα λέμε, ένα μωρέ εδώ μέσα θα μας έσπαει για τα νεύρα. Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν. Όχι, το δικό μας συνεχίζεται. 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 Εμένα και δεν μου το έπανε. Εμένα από το Πάσχα μου το είπανε. Εμένα από τα Χριστούγεννα. Εμένα από την αρχή της σεζόν. Τους πίεσα για να κανονίσω τις δουλειές μου. Τελειώσαμε και θα πει κι άλλα αυτός. Άστο, άστο. Δεν το κάνεις καλά. Stop!